με τον κύριο Φίλη για να πάμε στο άλλο. Να το εμφανίστηκε ο προαμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ. Μας έχουν τρελάνει η αλήθεια. Τον είδατε το πρωί που έκανε. Εμφανίστηκε και με το SUV και έκανε τη βόλτα. Έτσι. Και έκοβε βόλτες γύρω από το νοσοκομείο. Πάμε όμως τώρα, κύριε Φίλη, να αποκωδικοποιήσουμε και να δούμε τα επικρατέστερα σενάρια αυτή τη στιγμή. Είμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Σωστά. Να πούμε βέβαια ότι για μια ακόμα φορά θέλει να αποδείξει ότι είναι υπεράνω ο εν λόγω και του κορονοϊού, των νόμων, των θεσμών και ούτω καθεξής. Και ότι ήταν ίσως μια γρυπούλα, όπως έλεγε. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είπε άλλωστε προχθές ότι κορονοϊός ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονοματίσετε. Λοιπόν, μέσα από το. Ενώ ήταν άρρωστος. Ενώ ήταν άρρωστος, ακριβώς. Λοιπόν, από το νοσοκομείο την έκανε αυτή την δήλωση. Λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Είναι προφανές ότι περνούν απευθείας οι αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο. Αδυναμία την οποία έχει παραδεχθεί ο ίδιος ή ανεξαρτήτως τούτου. Προσέξτε. Όταν το παραδέχεται ο ίδιος, με μία έγγραφη επιστολή του, μπορεί να παραδώσει για όσο καιρό κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, να παραδώσει την εξουσία στον Αντιπρόεδρο. Αυτό συνέβη τρεις φορές στο παρελθόν. Μία φορά επί Ρέιγκαν το 1985, όταν για 8 ώρες πριν κάνει μία επέμβαση, η εξουσία βρέθηκε στα χέρια του τότε Αντιπροέδρου του George Bush. Και δύο φορές όταν ο George W. Bush, ο ιός, παρέδωσε για 2 ώρες την εξουσία, ετοιμαζόταν να κάνει κάποια κολονοσκόπηση δηλαδή, και απλώς για να είναι βέβαιος ότι δεν θα συμβεί κάτι γιατί έπαιρνε αναισθησία, παρέδωσε την εξουσία στον αντιπρόεδρο τότε, τον Dick Cheney. Εδώ στον αντιπρόεδρο βεβαίως έχουν καταλογίσει και ιδιαίτερη σπουδή να αναλάβει τα καθήκοντα. Νομίζω ότι το έχουν σχολιάσει. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά θα πρέπει να αποδεχθεί ο ίδιος ο πρόεδρος την αδυναμία του, ξαναλέω, εγγράφως. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, δεν συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο βέβαια δεν νομίζω ότι μπορεί να λάβει χώρα και δεν έχει μέχρι σήμερα γίνει, που είναι ένας πραξικοπηματικός τρόπος ο αντιπρόεδρος μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο να αναλάβουν τα καθήκοντα. Δηλαδή ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος. Να θεωρήσουν ότι ο πρόεδρος είναι σε αδυναμία, να χρησιμοποιήσουν το άρθρο 2 του συντάγματος και εφόσον έχουν την αναγκαία πλειοψηφία απευθύνονται στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Αυτά θα πρέπει να αποφασίσουν με πλειοψηφία 2/3 και τα δύο σώματα ότι πράγματι ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του. Είναι ανίκανος ή αδύναμος και περνάει η εξουσία στον αντιπρόεδρο. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, λέτε. Δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα. Υποψήφιοι αντικαταστάτες λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το κουβεντιάσαμε και την Παρασκευή μαζί. Πρώτος ότι τάξη προφανώς είναι ο αντιπρόεδρος, το εξηγήσαμε αυτό. Αμέσως μετά έρχεται ο ή εν προκειμένου πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δηλαδή σε περίπτωση που ο αντιπρόεδρος είναι και αυτό σε αδυναμία, άσκηση καθηκόντων, περνάει η εξουσία στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων σήμερα, την Νάνση Πελόζη, η οποία θα πρέπει να παραιτηθεί βέβαια από τη θέση της Προέδρου της Βουλής και από τη θέση της στη Γερουσία. Και απόλυτη εχθρός του Ντόναλντ Τραμπ εδώ μεταξύ. Άρα θα ήταν σουρεαλιστικό αυτό, να αυτό θα ήταν σενάριο βγαλμένο νομίζω από ταινία, όχι επιστημονικής φαντασίας, ίσως και κάτι παραπάνω. Και σε περίπτωση που και η πρόεδρος αδυνατεί, τότε είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία. Τι θα γίνει λοιπόν στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αδυνατεί να συνεχίσει τον προεκλογικό αγώνα, την προεκλογική εκστρατεία? Οι εκλογές δεν ακυρώνονται. Υπάρχει ένα παραθυράκι για χρονική μετάθεση των εκλογών εφόσον αποφασιστεί αυτό από τη Γερουσία. Δηλαδή υπάρξει μία απόφαση ότι, ότι μπορούμε να τις μεταθέσουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι κι αλλιώς, αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι σε θέση να κατέλθει στις εκλογές, η μία Εθνική Επιτροπή των Κομμάτων εν προκειμένου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η οποία νομίζω απαριθμεί 200 μέλη, αποφασίζει για τον υποψήφιο, ο οποίος κατά 99,99% είναι ο αντιπρόεδρος. Λογικό. Και στο τελευταίο σενάριο, εντάξει, τώρα είναι και το πιο τραβηγμένο σενάριο, στην περίπτωση που αυτός εκλεγεί, πεθάνει στην πορεία, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εντάξει, αυτό ναι, είναι πράγματι ένα τραβηγμένο σενάριο, αλλά σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει ο πρόεδρος μέχρι την ορκομοσία και είναι αυτός ο οποίος ορκίζεται. Εν συνεχεία, πρόεδρος της χώρας. Άρα βλέπουμε σε κάθε περίπτωση ο αντιπρόεδρος είναι αυτός που προηγείται. Υπάρχουν ο αντιπρόεδρος προηγείται, ασφαλώς υπάρχουν οι θεσμικές δικλείδες και θα έλεγα ότι με την 25η τροπολογία του 1967, που ήταν λίγο μετά το θάνατο του Κένεντι, ουσιαστικά καθορίστηκε και ο τρόπος διαδοχής και η διαδικασία διαδοχής.